Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε φυσικά όπως πάντα κάθε μεσημέρι, εκπομπή Αναλυτής, να συζητήσουμε όλα τα θέματα της τοπικής, περιφερειακής και πανελλαδικής επικαιρότητας, να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα τα οποία είναι φυσικά σε εξέλιξη. Θα δούμε λοιπόν το τι ακριβώς θα γίνει και θα το αναλύσουμε σε λίγη ώρα φυσικά, διότι έχουμε αρκετά θέματα όσον αφορά και τα σχολεία εκ νέου. Έχουμε φυσικά νεότερα και για το τι πρόκειται να γίνει συνολικότερα και για, το νησί της Θάσου. Χθες μάλιστα με σχετικό αίτημά μας που κάναμε εδώ από την εκπομπή προς την Πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Πειραιά, την κυρία Ματίνα Παγώνη, θα μεταφερθεί το προβληματισμό των γονέων για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με το νησί της Θάσου και με τα σχολεία. Ωστόσο παρατηρήθηκαν, τώρα και θα πάμε ευθύς αμέσως σε αυτό το θέμα και μάκι να αλλάξει τη φωτογραφία δεν είναι αυτός, είναι ο άλλος κύριος, καθώς παρατηρήθηκαν κάποια κρούσματα τώρα στην εξοχή του Δήμου Παγκαίου, εκεί όπου φαίνεται ότι λίγο έτσι ανησυχεί και λίγο την τοπική κοινότητα. Πάμε να καλησπερίσουμε και να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, τον κύριο Γιώργο Καλλινικίδη. Καλησπέρα κύριε Καλλινικίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα Απόστολε σε εσένα και στους τηλεθεατές σου. Λοιπόν, τι κάνουμε, πώς είμαστε αρχικά? Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Μπράβο, είμαστε στον αγώνα, σε αυτή την προσπάθεια. Αναφέρθηκες και εσύ το θέμα των ημερών για μια ακόμα φορά είναι το θέμα του COVID, τα σχολεία, όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα για την εξοχή... Στην εξοχή τι έχαμε κύριε Καλλινικίδη, τι γίνεται εκεί? Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα στην εξοχή. Στην εξοχή είχαν παρατηρηθεί ότι έχουμε κάποια αύξηση κρουσμάτων εκεί στον οικισμό της εξοχής. Ναι. Και υπάρχει και η πρωτοβουλία σε συνεργασία του Κέντρου Υγείας και με τον νομίατρο. Κλήθηκε ένα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να γίνει ένας έλεγχος στην κοινότητα, έτσι ώστε να δούμε το μέγεθος της διασποράς. Υπήρχαν κάποια ανησυχητικά στοιχεία, υπήρχαν 5-6 κρούσματα, οπότε για έναν μικρό οικισμό όπως αυτό της εξοχής υπήρχε θέμα, γιατί μην ξεχνάτε ότι η εξοχή δεν ξεπερνάει τους 110 κατοίκους. Σωστά. Οπότε λοιπόν κλήθηκε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, ανταποκρίθηκε ο ΕΟΔΗ και ήρθε σήμερα το κλιμάκιο και έκανε δειγματοληψία εκεί στους κατοίκους από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Είχαμε 53 δειγματοληψίες γίνανε και βρέθηκαν 5 κρούσματα. Μάλιστα. Από τα 53, από τους 53 λοιπόν ελέγχους, 5 κρούσματα, 5 θετικά. 5 θετικά. Για την εξοχή. Αυτό βέβαια... αρκετό, ναι, ναι. Αυτό βέβαια ενδεχομένως να υποκρατεί και μια ανησυχία και για τα γύρω χωριά, το τι πρόκειται να γίνει. Θα γίνει, δηλαδή θα γίνουν και άλλοι έλεγχοι. Η εξοχή, ειδικά ο οικισμός της εξοχής έγινε γιατί από εκεί είχαμε κάποια κρούσματα. Από εκεί και πέρα η ανησυχία στις άλλες περιοχές είναι, μπορώ να σου πω όπως το λέω, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ναι, για να δούμε λίγο τα πράγματα αυτή τη στιγμή, μιλάμε για τα σχολεία. Mm-hmm. Εμείς είχαμε κρούσματα σε 12 σχολικές μονάδες διαφορετικές. Εδώ από τότε που ξεκίνησε και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση να λειτουργεί, τα γυμνάσια και τα λύκεια. Έχουμε σε 12 διαφορετικές σχολικές μονάδες και στις δύο βαθμίδες, και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια. Έχουμε δηλαδή μια διασπορά σε 12 μονάδες, εκ των οποίων σε 10 είχαμε από ένα κρούσμα, σε μαθητή και σε έναν νηπιαγωγείο μόνο υπήρχε η νηπιαγωγός, και σε δύο μονάδες είχαμε από δύο κρούσματα, σε δύο γυμνάσια, στο γυμνάσιο της Ελευθερούπολης και το γυμνάσιο της Νέας Περάμου. Και εκεί είχαμε σήμερα και δεύτερο κρούσμα, έχουμε από δύο κρούσματα. Υπάρχει λοιπόν μία διασπορά μέσα στα σχολεία, σε αυτό το επίπεδο. Κλείνουν τα τμήματα, δεν έχει κλείσει μέχρι στιγμής κάποια μεγάλη σχολική μονάδα, γιατί δεν έχουμε αυτά τα τρία κρούσματα που θεωρούνται ο αριθμός ο οποίος ενεργοποιεί τον άλλον, ουσιαστικά την άλλη διαδικασία του κλεισίματος όλου του σχολείου. Και σε αυτό... Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί, ενισχύει και αυτό... Ναι, αυτό. Και σε αυτό μάλιστα θα λέγαμε ότι προχωρούν και οι ειδικοί και οι επιστήμονες και οι λοιμοξιολόγοι και δεν φαίνεται να προχωρούν και στην αναστολή λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς αναφέρουν ότι υπάρχουν ένα και δύο κρούσματα μονάχα. Ωστόσο, όταν αυτά τα ένα και δύο κρούσματα, εγώ θα επαναλάβω, παρατηρούνται σε κάθε rapid test ανιχνεύσης κορονοϊού που γίνονται
στα κατατόπου σχολεία και εδώ πέρα μας αναφέρετε εσείς 12 σχολεία συγκεκριμένα από το Δήμο Παγιαίου, τα οποία έχουν κρούσμα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να ανησυχεί λίγο ιδιαίτερα. Εντάξει, όχι βέβαια να σπαίνει τον πανικό ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα ή οτιδήποτε, αλλά σίγουρα ένα βήμα για αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων είναι και αυτό. Ο πανικός δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν είναι καλός σύμβουλος και η απαραξία και να αφήνει τα πράγματα να παίρνουν, να εξελίσσονται, να μην δράσει. Τώρα, η ανησυχία υπάρχει. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε ότι έχουμε και διαφορές στους δημοξιολόγους. Εμείς τώρα, σαν διοίκηση του Δήμου, παρακολουθούμε ότι είμαστε σε στενή επαφή με όλους τους φορείς. Έτσι, με το Κέντρο Υγείας έχουμε μια άψογη συνεργασία, με τον Ομίατο, τον κ. Παπαδόπουλο και με τον ΕΟΔΙΟ, όποτε χρειάστηκε, γιατί είχαμε κάνει και άλλες, το θυμάστε, είχαμε κάνει και στην Οικισένη και στην Ελευθερούπολη με κλιμάκιο του ΕΟΔΙ τότε. Δειγματοληψίες εδώ στον πληθυσμό είχαμε κάνει τα τεστ αυτά, ανοίχναν τα rapid test. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είμαστε σε ένα μετέχνιο αυτή τη στιγμή. Και είμαστε σε ένα μετέχνιο που πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Η ανησυχία υπάρχει, είναι έξυπνη. Ξέρετε ότι και πολλοί δήμαρχοι έχουν μεταφέρει αυτή την ανησυχία και την άποψή τους ότι πρέπει να κλείσουν τα σχολεία. Θα σας κρύβω ότι και εμείς είμαστε σε αυτή, δηλαδή είμαστε πλέον πολύ επιφυλακτικοί στο να συνεχίσουν τα σχολεία τη λειτουργία τους και αν συνεχιστεί αυτό. Γιατί αυτό που φοβάσαι είναι ότι αυτό βλέπεις μια έξαρση κρουσμάτων, βλέπεις ξαφνικά πήγαμε στα 2.200 κρούσματα και λες ξαφνικά. Και αύξηση διασωληνωμένων, έτσι, και αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Όλο αυτό. Και λες τελικά μήπως ξαφνικά ξεκινήσει μια καταιγίδα και δεν μπορέσεις, συμβεί αυτό που συνέβη στην Πορτογαλία. Δεν ξέρω. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, μια κατάσταση δυναμική, αλλά επειδή ακριβώς είναι μια δύσκολη και δυναμική κατάσταση, πρέπει να πάρθουν και κάποιες αποφάσεις. Πρέπει να αξιολογηθεί όλη η κάθε περιοχή ξεχωριστά, να γίνουν αξιολογήσεις, ειδικά ο χώρος της παιδείας, ο χώρος των σχολείων. Να μην γελιόμαστε, δεν είναι μόνο τα σχολεία, δεν είναι μόνο 20 και 25 μαθητές σε μια τάξη, είναι και η μεταφορά. Η μεταφορά είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που για μας θα έπρεπε να δοθεί κάποιο βάρος. Όταν μιλάμε για κανόνες αποφυγής της διασποράς και μιλάμε για μεταφορές με 50 και 55 παιδιά σε ένα λεωφορείο, υπάρχει σοβαρό θέμα. Εμείς είχαμε έτσι τυπήσει το κόδωνα του κινδύνου, να το πω έτσι, όταν πριν ξεκίνησε η δευτεροβάθμια ακόμα, όπου είχαμε επισημάνει προς όλους τους φορείς αυτό το μεγάλο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, με επιστολή που είχε σταλεί από τον Δήμαρχο, έτσι ώστε να δούμε τι θα κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, προς αυτή την κατεύθυνση το θέμα της μεταφοράς δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, συνεχίζει το ίδιο καθεστώς να υπάρχει. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Λέμε για τα σχολεία, αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε απ' έξω τη μεταφορά των μαθητών. Λοιπόν, κύριε Καλυνικίδη, έχουμε και ένα σχετικό ψήφισμα να πούμε για την αναστολή λειτουργίας των σχολείων από το Δήμο Παγκαίου, το οποίο εξίσου είναι ιδιαίτερα σημαντικό και είχαμε και τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 9 ώρα το πρωί παρόντων όλων των δημάρχων με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, όπου ενδεχομένως θα πάρθει ένα κοινό ψήφισμα από όλους για να ακούσουν λίγο καλύτερα και οι αρμόδιοι το πρόβλημα που υπάρχει και λίγο εκεί πέρα και να ενισκύψουν για τα σχολεία και το τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που πρέπει να πούμε, και επειδή εξακολουθούμε να βλέπουμε πράγματα και συμπεριφορές στον κόσμο, οι οποίες, να το πω με μια λέξη, ανεύθυνες, θα πρέπει όλοι να αναλογιστούν την κρισιμότητα της κατάστασης. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται ακόμα να υπάρχουν φωνές, να μιλούν και να φέρονται ανεύθυνα. Δεν έχει, ο καθένας που δεν έχει δικαίωμα για τον εαυτό του, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε, δεν έχει δικαίωμα να εκθέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου. Και αυτό το λέω, γιατί εξακολουθώ να βλέπω τέτοιες ανεύθυνες και ανώριμες συμπεριφορές. Και αυτό πρέπει να γίνει προς όλους, ένα μάθημα προς όλους. Έτσι. Μην λοιπόν εξέτετε σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων, των συνανθρώπων σας. Όποιες και να είναι οι προσωπικές σας απόψεις. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Καλυνικίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι, γεια σας. Είδαμε λοιπόν στο Παγκαίο, είδαμε τα κρούσματα τα οποία υπάρχουν στην εξοχή, 5 με 6 όπως ανέφερε ο κύριος Καλυνικίδης, μετά από rapid test τα οποία φυσικά έγιναν και πραγματοποιήθηκαν.
Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, να πούμε ότι και θα συνεχίσουμε λίγο με τα σχολεία. Έχουμε την εξώδικη αναφορά των γονέων της Τάσου σχετικά με τα σχολεία. Βάζουμε πλάνα σχολεία, Μάκη. Και θα καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων Κηδεμόνων του σχολείου, του Πρίνου, τον κύριο Κυριάκο Λεωνίδου, ο οποίος είναι στον Πρίνο, πρόεδρος γυμνασίου του Πρίνου, του Συλλόγου Νέων Κηδεμόνων. Καλησπέρα, κύριε Λεωνίδου. Καλησπέρα του Δημοτικού. Δημοτικού, ωραία, εντάξει. Το πετύχαμε τη δεύτερη. Λοιπόν, κύριε Λεωνίδου, είχαμε την εξώδικη αναφορά χθες, όπου βρεθήκατε στα δικαστήρια. Ζητάτε φυσικά άμεσα το κλείσιμο των σχολικών μονάδων. Γενικότερα, πιστεύετε ότι έχετε ακουστεί καθόλου, έχει ακουστεί καθόλου η γνώμη σας, η γνώμη δική σας, του Δημάρχου, προς τα κάτω, προς τους αρμοδίους? Θεωρούμε ότι έχει ακουστεί, απλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δεν νομίζω ότι δεν το ακούσανε, απλά δεν απαντήσανε. Δεν απαντήσανε ούτε στον Δήμαρχο, ούτε στον ομίατρο, ούτε στον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, ούτε και φυσικά στους γονείς. Mm. Έχουν αφήσει και τους άμεσα εμπλεκόμενους, αλλά και τους έμεσα εμπλεκόμενους εκτός. Και από ό,τι φαίνεται δεν το κάνουν μόνο με εμάς, βλέπουμε ότι το κάνουν και με την Καβάλα, και γενικότερα και σε άλλες περιοχές, οι οποίες υπάρχει ανάλογο αίτημα. Μάλιστα. Εσείς βρεθήκατε, να πούμε, στο δικαστήριο για την εξώδικη αναφορά. Τι πρόκειται να κάνετε από εδώ και πέρα τώρα, εάν δεν υπάρχει σχετική απόφαση την Παρασκευή, κύριε Λεωνίδου? Γιατί εμείς να πούμε ότι μεταφέραμε το αίτημα από εδώ, από την εκπομπή μας χθες, προς την κυρία Παγώνη, για να ληφθεί υπόψη το μελόν της Επιτροπής, έτσι ώστε να υπάρχει μία απόφαση για το νησί της Τάσου, κατά κύριο βέβαια, λόγω της αλληλουχίας των μαθητών που υπάρχουν, και το γνωρίζουμε όλοι αυτό, γιατί για τη μεταφορά τους από χωριό σε χωριό και από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα, όπως είναι, όπως ήθιστε. Αυτό που πρέπει να ρωτήσουμε τώρα είναι τι πρόκειται να κάνετε από εδώ και πέρα εσείς? Εμείς τυπικά οφείλουμε να περιμένουμε αύριο να δούμε τις αποφάσεις που θα πάρθουν. Επίσης περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα που γίνονται συνεχώς στα χωριά, τα rapid test, να δούμε αν υπάρχει συνέχεια σε όλο αυτό το πράγμα. Και από εκεί και μετά οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων σε όλο το νησί θα ξανασυζητήσουμε για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε την πορεία μας. Πλέον η απόφαση δεν παίρνεται από το κάθε σχολείο μονομένα. Συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις και φυσικά προσπαθούμε να χαράξουμε κοινή πορεία σε όλο αυτό. Μάλιστα. Ωστόσο, αφορά όλους. Ναι. Δεν αφορά ένα χωριό, ένα σχολείο. Αφορά όλο το νησί. Ακριβώς. Και συνεχίζεται, να πούμε, οι γονείς για δημοτικό και γυμνάσιο τώρα, αναφέρουμε, γιατί τα λύκια είναι κλειστά κατόπιν φυσικά ένταξης του νησιού στο κόκκινο, να μην στέλνουν τους μαθητές, τα παιδιά τους δηλαδή, στο σχολείο, έτσι? Υπάρχει αποχή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη το ποσοστό της αποχής. Στα περισσότερα σχολεία είναι στο 100% και στα υπόλοιπα είναι στο 80-90%. Τι λέτε τώρα? Φοβάται ο κόσμος. Δεν το κάνει από αντίδραση. Έτσι. Εδώ δεν μιλάμε για αντίδραση. Ναι. Δεν μιλάμε για επαναστατική πράξη. Μιλάμε καθαρά μόνο για φόβο. Φόβο για την υγεία μαθητών, εκπαιδευτικών και όλης της κοινότητας, γονέων, παππούδων. Και γι' αυτό η αλήθεια είναι τώρα, μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και εμάς, κύριε Λεωνίδη, ότι πρέπει ενδεχομένως να έχουμε το κλείσιμο κατά κύριο λόγο και στο νησί της Θάσου, γιατί έχουμε αυτή την αλληλουχία όπως προαναφέραμε. Ωστόσο, οι γονείς καλώς πράττουν, φοβούνται, ανησυχούν, δεν στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια, και δεν καταλαβαίνουμε και τον λόγο που έχουν κλείσει μόνο, ας πούμε, τα λύκεια και όχι τα γυμνάσια ή και τα δημοτικά. Δηλαδή, είναι λίγο παράξενα τα πράγματα, κύριε Πρώτα Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, εγώ να σας πω ότι σαν γονείς, οι περισσότεροι από εμάς υποστηρίζουμε τη διαζώρηση εκπαίδευση. Ναι. Καταλαβαίνουμε και νιώθουμε εμείς πρώτοι και καλύτερα, ξέρουμε στο σπίτι μας τι σημαίνει το παιδί να είναι στο σπίτι και να μην είναι στο σχολείο του και τι επιπτώσεις έχει και στο παιδί και σε ολόκληρη την οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, δεν ζητάμε να είναι τα κλειστά τα σχολεία μέχρι τον Ιούνιο. Ζητάμε μέχρι να εξομαλυνθεί όλη η κατάσταση. Μία ακόμη εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Δεν νομίζω ότι ζητάμε κάτι παράλογο και κάτι το οποίο είναι ανέφικτο. Ήδη αν το είχαν κάνει, πρώτα απ' όλα θα μας είχαν κερδίσει σαν γονείς που ανταποκριθήκαν σε ένα τέτοιο αίτημα, γιατί μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών, αλλά από εκεί και μετά νομίζω ότι θα γλιτώναμε και όλη αυτή την αρνητική εικόνα
σαν κοινωνία, σαν πολιτική, σαν οτιδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε φυσικά τι θα γίνει. Είχαμε και μια τηλεδιάσκεψη σήμερα το πρωί, κύριε Πρόεδρε, να σας ενημερώσουμε. Και παρόν. Όλοι οι δήμαρχοι. Φυσικά, είναι, ναι. Μπράβο. Ήταν και ο δήμαρχος της Θάσου, του νησιού. Έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ναι, ναι. Ήταν, είναι πολύ τιμητικό που τη βγήκε μπροστά και ανέλαβε και εκτέθηκε υπέρ των γονέων και των μαθητών. Το αναγνωρίζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θετικό αυτό και αναμένουμε να δούμε το τι θα ακολουθήσει. Ένα κοινό ενδεχομένως ψήφισμα τώρα θα βγει από αυτήν την τηλεδιάσκεψη, έτσι ώστε άμεσα να έχουμε και το κλείσιμο των σχολείων, που δεν είναι υπό ανεπροσωστική κατεύθυνση, λόγω φυσικά και της διαζώσης εκπαίδευσης που δεν θα γίνεται. Αλλά αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε είναι αναγκαίο για το νησί της Θάσου, διότι φέρνει όντως πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα η συνέχιση της διαζώσης λειτουργίας λόγω των κρουσμάτων που υπάρχουν στο νησί. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε μαζί σας και εμείς προσπαθούμε κάθε φορά να μεταφέρουμε όλες τις ειδήσεις γύρω από το νησί και το τι ακριβώς συμβαίνει και με τα κρούσματα αλλά και με τα σχολεία. Θα είμαστε σε επικοινωνία σήμερα Πέμπτη, ένα αύριο. Μόνο, παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Παρακαλώ. Ότι, πέρα από το σχολικό, θα πρέπει να αναλογιστούν ότι η Θάσος, επειδή στηρίζεται πάρα πολύ και στον τουρισμό, αν δεν λειτουργήσουν τώρα προληπτικά, κινδυνεύει και όλη η οικονομία της Θάσου. Έτσι, δηλαδή, που είναι μετά πάμε για την βιωσιμότητα των ανθρώπων. Άρα πρέπει να προστατεύσουν τώρα, να λειτουργήσουν προληπτικά και όχι μετά να προσπαθούμε κατασταλτικά να διορθώσουμε πράγματα. Έτσι, και να μην τρέχουμε, τώρα, να τρέχουμε και δεν φτάνουμε μετά, γιατί πλησιάζει και η τουριστική περίοδος. Φυσικά, φυσικά. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι, πρώτα η ασφάλεια φυσικά του κόσμου, πρώτα η ασφάλεια των παιδιών, αλλά καλώς έχως, αν δημιουργηθεί ένα κακό προηγούμενο με πολλά πολλά κρούσματα, θα χάσουμε μετά και τον τουρισμό, που και αυτό είναι μέρος της ζωής της τοπικής κοινωνίας. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Λεωνίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Να είστε καλά, είστε καλά. Και αναμένουμε ανακοινώσεις πιθανότατα αύριο σχετικά και με το τι θα γίνει με το νησί. Σωστά. Είμαστε σε αναμονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου του Πρίνου της Θάσου, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθήσαμε και βλέπουμε ότι υπάρχει αγωνία των γονέων. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει ανησυχία. Ο κύριος Λεωνίδου μετέφερε ότι 100% υπάρχει αποχή σε μερικά σχολεία στο νησί της Θάσου από μαθητές. Σε άλλα 80 με 90%. Είναι μεγάλο το νούμερο. Μερικές φορές φτάνει και το απόλυτο, αλλά και σε άλλα σχολεία φτάνει 80 με 90%. Είναι πραγματικά μεγάλο το ποσοστό των μαθητών που δεν πηγαίνουν σχολείο, κυρίες και κύριοι. Δεν στέλνουν οι γονείς και καλά πράττουν, θα θέσω εγώ, λόγω της ανησυχίας και του φόβου που υπάρχει για τη μετάδοση και διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία τους, τα παιδιά τους. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε λίγο και τα όσα έγιναν χθες σχετικά με αυτό το θέμα, καθώς φιλοξενήθηκε στην εκπομπή αναλυτής εδώ στο ένα Channel η κυρία Ματίνα Παγώνη, της οποίας μεταφέραμε το αίτημα, έτσι ώστε να υπάρχει η παύση της λειτουργίας, διαζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων στο νησί και να... μέχρι τουλάχιστον να έχουμε την καλυτέρευση με τα κρούσματα και στο νησί της Θάσου. Κύριε Παγώνη, τόνισε ότι θα μεταφέρει το αίτημα αυτό, το δικό μας, προς, και όχι μόνο δικό μας, όλου του νησιού, όλων των φορέων, όλων των γονέων και πολιτών, προς τα μέλη της Επιτροπής Δημοξιολόγων και περιμένουμε όλοι φυσικά τις ανακοινώσεις αύριο Παρασκευή, εάν φυσικά θα συμπεριληφθεί το νησί της Θάσου σε αυτές, για να δούμε το τι θα γίνει και με το υπόλοιπο των σχολικών μονάδων στο νησί. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και το απόσπασμα. Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται πως θα έχει το επόμενο χρονικό διάστημα το θέμα των σχολείων στο νησί της Θάσου, καθώς και η λειτουργία αυτών, ύστερα και από τη δέσμευση της Προέδρου της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Πειραιά, κυρίας Ματίνας Παγώνη, μέσα από την εκπομπή αναλυτής του ένα Channel, ότι πρόκειται να μεταφερθεί η λειτουργία των σχολείων στο νησί της Θάσου, λόγω και της αλληλουχίας των μαθητών, στα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Δημοξιολόγων, έτσι ώστε να τεθεί υπόψη τους και να πάρθουν νέα μέτρα. Εγώ θα μπορούσα να το αναφέρω σε άτομα της Επιτροπής. Ευχαριστούμε και να πολύ, κύριε Παγώνη. Γιατί έτσι όπως το θέτεται, πραγματικά είναι και για τους γονείς ανησυχητικό και είναι ένα θέμα που προβληματίζει. Ειδικά για μια περιοχή που βρίσκεται στο κόκκινο και είναι υπό αυτές τις συνθήκες και μάλιστα όταν είναι και νησί και δεν είναι δίπλα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο μιας πόλης που να ξέρει ότι άμεσα σε 10 λεπτά υπάρχει αντιμετώπιση, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά την ανησυχία.
και των γονιών και των κατοίκων. Ωστόσο, για ακόμη μία φορά σε δηλώσεις του στο ένα τσάνελ, ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας τόνισε πως πρέπει να ακολουθούνται τα πρωτόκολλα και πως ο ίδιος δεν μπορεί να κλείσει όλα τα σχολεία. Η κυρία έχει γελάσει και το αυτονάρτητο ότι αν δεν υπάρχουν κρούσματα δεν μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία του σχολείου. Αυτό είπε η εισαγγελέα και αυτό είναι το αυτονόητο. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό. Η ανησυχία αυτή υπάρχει. Αλλά υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση βάσει της οποίας είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε ορισμένη διαδικασία και ορισμένα πρωτόκολλα. Για να γίνει αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν κρούσματα. Αν δεν υπάρχουν κρούσματα επιβεβαιωμένα για να γίνει και η συνδυλάτηση, πείτε μου σας παρακαλώ, πώς θα μπορούσε από μένα που είμαι ο τελικός αποδέκτης όλων των εισηγήσεων να εισηγηθώ, να αποφασίσω την αναστολή λειτουργίας. Θα έπρεπε η κεντρική διοίκηση και όχι μόνο η κεντρική, αλλά υπάρχει και περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης σε συνεργασία με την κεντρική διοίκηση να πάρει αποφάσεις. Εδώ διαβάζω και ο Δημαρχός μας, ο Δόδωρος Βουλιάδης, έκανε έγκριση τις τελευταίες μέρες, γιατί και εδώ, όσο κάθε σχολεία, υπάρχουν αυξημένα κρούσματα, προκειμένου να παθούν αποφάσει για το κλείσιμο των σχολείων. Εν κατακλείδη, ο νομίατρος Καβάλας, κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, έκανε λόγο πως όπου παρατηρείται διασπορά, το σχολείο αμέσως κλείνει και πως πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας στις σχολικές μονάδες. Όταν κλείνει ένα σχολείο, σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρός λόγος και ενδείξεις εκτεταμένης ηρωής και μετάδοσης. Ήδη είχα πληροφορίες ότι άλλα δύο παιδιά βρέθηκαν θετικά. Γι' αυτό κλείνει το σχολείο. Γιατί έχει επεκταθεί πλέον, υποπτεύεσαι έτσι, με τα στοιχεία που έχεις και κατόπιν της διερεύνησης που γίνεται, της εκτίμησης κινδύνου, δεν στέκεσαι μόνο σε απλά νούμερα, δηλαδή, θέλω να πω. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που εκτιμάς και αποφασίζεις να το κλείσεις γιατί φοβάσαι εκτεταμένη διασπορά. Και θες να προστατέψεις όλη τη σχολική κοινότητα. Άρα λοιπόν, όταν κλείνει το σχολείο, δυνητικά όλοι είναι εν δυνάμει στενές επαφές κάποιου κρούσματος, υποθετικά. Άρα θα πρέπει να μείνουν μέσα. Είναι απλό το πράγμα. Δεν κλείνεις ένα σχολείο για πλάκα. Ούτε για να μπορούν να κυκλοφορούν με τα ελεύθερα τα παιδιά έξω. Όταν ζητάμε μέτρα, θα πρέπει να εφαρμόζουμε και τα μέτρα. Όταν ζητάμε μέτρα, τα ζητάμε όταν πρέπει να γίνουν. Και τα μέτρα λαμβάνονται όταν πρέπει να ληφθούν. Δεν κλείνουμε κανένα σχολείο ούτε επειδή έτσι το θέλουμε, ούτε επειδή θεωρούμε ότι έτσι, πρέπει να, έτσι είναι κάτι αόριστο και πρέπει να το κάνουμε. Και είναι απόλυτα λογικό και αυτό που τονίζει και ο νομίατρος Καβάλας και ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Δεν και καλά να κλείσουμε κάποιες σχολικές μονάδες. Απλά και επειδή υπάρχει και το ερώτημα του γεγονότος ότι υπάρχουν λίγα τα κρούσματα στα σχολεία. Ωστόσο υπάρχουν, δηλαδή όταν υπάρχει ας πούμε θα λέγαμε ένα, ακόμη και ένα κρούσμα στο σχολείο, γιατί εμφανίζονται τουλάχιστον ένα με δύο κρούσματα στα σχολεία κατά τόπους, όπου και όπου φυσικά και όποτε γίνονται τα rapid test στα σχολεία, να το πούμε και αυτό, ακόμη και αυτό το ένα κρούσμα μπορεί να φέρει θέμα, μπορεί να φέρει πρόβλημα στο σχολείο, στη σχολική μονάδα, και δεν νομίζω ότι πρέπει να το αφισβητούμε και να το αναιρούμε. Δηλαδή, εξ αρχής, κατ' εμέ, η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων φαίνεται ότι δεν ήταν και ό,τι καλύτερο σχετικά με τις αποφάσεις που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και σε λίγη ώρα και πάλι μαζί σας εδώ στην εκπομπή Αναλυτής. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή Αναλυτής συνέχεια, 7 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, σήμερα 5η, 25 Φεβρουαρίου 2021 και θα επανέλθουμε εκ νέου πάλι στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας όσον αφορά και τις σχολικές μονάδες και θα καλησπερίσουμε τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπαντίκο. Καλησπέρα κύριε Διευθυντά. Καλησπέρα σας. Εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλά είστε? Καλά. Καλά. Μπράβο. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα έρχονται. Λοιπόν, έχουμε τώρα, κύριε Μπαντίκο, κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες ενέργειες, κάποιες εξώδικες αναφορές από γονείς, κάποιες τηλεδιασκέψεις που είναι ακόμη σε εξέλιξη και αναμένουμε να δούμε το τι θα γίνει επιτέλους με αυτά τα περιβόητα σχολεία και με τα κρούσματα σε αυτά. Έντονη είναι η ανησυχία των γονέων πάντως. Εσείς τι εικόνα έχετε γενικά? Και ας αναφερθούμε λίγο πρώτα ειδικά και μετά να πάμε γενικά. Πάμε λίγο ειδικά αρχικά για το νησί της Θάσου. Γιατί εκεί εντοπίζεται το όλο ζήτημα. Ναι. Το λέω ότι
Πρώτον, να κάνω μια γενική και να πω ότι σε επίπεδο περιφέρειας δεν έχουμε κρούσματα θετικά σε σχολικές μονάδες. Εκτός της περιοχής της Καβάλας και της Θάσου συμπεριλαμβανομένης, που έχουμε έναν αριθμό, ο οποίος με βάση τα τεστ, και θα σας πω ένα παράδειγμα, χτες στο Γυμνάσιο Λιμιναρίων γίνανε 50 τεστ και ήταν ένα θετικό. Δηλαδή δεν μιλάμε για μεγάλο αριθμό θετικών κρουσμάτων σε μαθητές. Όχι, όχι. Και να διευκρινίσω εδώ ότι οποιαδήποτε απόφαση για το πώς θα λειτουργούν οι σχολικές μονάδες γίνεται κατόπιν αποφάσεων που λαμβάνουν οι αρμόδιοι μετά και τις εισηγήσεις των ειδικών. Θυμίζω ότι το Σάββατο είχε ενταχθεί η περιοχή της Θάσου στις περιοχές αυξημένου κινδύνου λόγω κρουσμάτων που έχουν. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει για μας, για την περιφερειακή διεύθυνση που εποπτεύει και συντονίζει όλο αυτό το εγχείρημα της λειτουργίας, είτε λόγω κορονοϊού και γενικότερα των σχολικών μονάδων, αλλά και της διεύθυνσης των διευθύνσεων εκπαίδευσης πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια ανάλογα της Καβάλας, να εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Να τονίσω δηλαδή, ξανά επιτρέψτε μου, ότι το πώς λειτουργούν οι σχολικές μονάδες δεν είναι απόφαση του κάθε διευθυντή εκπαίδευσης ή ακόμα και του περιφερειακού, παρά να εφαρμόζονται οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι αρμόδιοι. Όταν λοιπόν οι αρμόδιοι, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που είχαν στα χέρια τους, αποφάσισαν να εντάξουν την περιοχή της Θάσου σε αυτές τις περιοχές του αυξημένου κινδύνου, που σημαίνει ότι τα λύκεια θα λειτουργούν με εξαποστάσεις εκπαίδευση και οι άλλες δομές, νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, θα λειτουργούν διαζώσεις. Εμείς αυτό πρέπει και βεβαίως να εφαρμόσουμε και βεβαίως να τηρήσουμε όλα τα μέτρα και να επισημάνουμε ακόμα περισσότερο προς την εκπαιδευτική κοινότητα της κάθε περιοχής του να λαμβάνονται ακόμα αυστηρότερα τα μέτρα προκειμένου να έχουμε την προστασία που χρειάζεται και την πρόληψη της όποιας διασποράς με βάση ό,τι προβλέπεται. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι για να αποφασίσουμε πώς θα γίνει. Έτσι, ως μια εισαγωγή όλα αυτά και τώρα σας ακούω. Μάλιστα. Επειδή ακριβώς, κύριε Παντίκο, υπάρχουν και τα ερωτήματα και τα έχουμε λάβει κατά καιρούς σχετικά και με την διακύμανση των κρουσμάτων κατά τόπους, φυσικά, σχολικές μονάδες. Δεν θα έπρεπε οι περιφερειακοί, ρωτάνε οι γονείς, οι τηλεθεατές, να συντονίζει αυτό και όχι από την κρατική πολιτεία? Δηλαδή αυτό το ερώτημα έχουμε δεχτεί εμείς εδώ πέρα. Να σας πούμε ότι εμείς από την πρώτη στιγμή ως περιφερειακή διεύθυνση και μετά από την συνεργασία που έχουμε και με τις εκάστοτε διευθύνσεις εκπαίδευσης και με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας ή ό,τι φτάνει στα χέρια μας, όπως παράδειγμα έγγραφα που έχει αποστείλει και ο Δήμαρχος Θάσου μέσω και των υπηρεσιών μας, αλλά και αυτοτελώς και κοινοποιήθηκαν σε εμάς. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε ενημερώσει και από τη μεριά μας το Υπουργείο Παιδείας ως οφείλουμε για την κατάσταση και όλα αυτά που υπάρχουν. Το οποίο ο Υπουργείο Παιδείας θα έχει στα χέρια του και εκείνο αναζητήσει και θα έχει τα επιδημιολογικά στοιχεία. Η δουλειά δηλαδή που πρέπει εμείς να κάνουμε, την έχουμε κάνει. Και έχουμε ενημερώσει και το Υπουργείο Παιδείας έχει εικόνα, όπως επίσης και η πολιτική προστασία ή ο ΕΟΔΗ έχει τα στοιχεία. Εμείς δεν μπορούμε να επισέλθουμε στα στοιχεία τα οποία έχει, ενημέρωση έχουμε, αλλά αυτό που είναι αρμοδιότητα εννοώ του ΕΟΔΗ, δια του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Κοινωνικής Έρευνας, παράδειγμα της Καβάλας, και έχουν στοιχεία. Άρα αυτή η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των διεργούμενων τεστ και του τι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα. Άρα λοιπόν αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα, και δεν το λέω για να επικφύγω από αυτό το πράγμα, στο θέμα, δεν είναι αρμοδιότητα, κατανοείται. Δεν μπορούμε να επισέλθουμε και σε αρμοδιότητες άλλων, όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι, σωστά, σωστά. Κύριε Διευθυντά, επειδή ακριβώς έχει τεθεί και αυτό, το γεγονός ότι έχουν κλείσει μόνο τα λύκεια στο νησί της Θάσου. Ναι. Και ενώ υπάρχουν κρούσματα και στα δημοτικά. Και αυτό το ερώτημα έχουμε ακούσει για από τους γονείς. Γιατί να έχει γίνει αυτό δηλαδή? Η Θάσος έχει μια ιδιαιτερότητα, έτσι, η οποία αναφέρεται και στο εξώδικο που αναφέρατε και εσείς του Συλλόγου Γονιών και στα έγγραφα του Δημάρχου. Μια ιδιαιτερότητα η οποία λέει ότι
μεταφέρονται μαθητές από διάφορους οικισμούς στις σχολικές μονάδες, άρα υπάρχει μια ανάμειξη. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως, με βάση τα στοιχεία, όταν δηλαδή υπάρχει ένα θετικό κρούσμα και με βάση την ειχνηλάτηση που γίνεται από τους αρμόδιους, τον αρμόδιο Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνασης κάθε περιοχή, προτείνεται, γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά για αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Αυτά αλλά δεν είναι σημερινά. Προβλέπονται και από το προηγούμενο στάδιο της πρώτης περίοδου, αλλά και από τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Δηλαδή, προβλέπονται το πώς γίνεται η διαδικασία, την οποία ούτε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ούτε και εμείς μπορούμε να υπερβούμε. Γιατί προβλέπονται όλα αυτά. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε ένα κρούσμα, τότε γίνεται η ειχνηλάτηση. Αν δεν διαπιστώνεται τίποτα άλλο, γίνεται η αναστολή για τις 14 μέρες που προβλέπεται και λαμβάνονται όλα τα μέτρα. Και επίσης ενημερώνονται οι γονείς με την παρατήρηση οποιοδήποτε συμπτώματος που μπορεί σε κάποιον άλλο μαθή να ενημερώνουν αρμοδίως. Γίνεται. Όταν υπάρχουν περισσότερα κρούσματα, 3 και πάνω, χωρίς συσχέτιση μεταξύ τους, δεν μιλούμε για 3 μαθητές του ίδιου τμήματος, αλλά στη μια σχολική μονάδα, ακόμα και για προληπτικούς λόγους, αν δεν συμβαίνει αυτό ακριβώς, αλλά εκτιμάται ότι μπορεί να είναι έτσι, τότε μπορεί να γίνει αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως έγινε στο δημοτικό του Πρίνου και στο συστεγαζόμενο δίπλα, λόγω της εγκύτητας που έχουν της γυμνασίας του γυμνασίου, έγινε. Στο δημοτικό λιμεναρίο είχαμε μόνο ένα θετικό κρούσμα στην αρχή και όπου έκλεισε το τμήμα. Μετά από τη διερεύνηση που έγινε και βέβαια την ανασφάλεια των γονέων και για προληπτικούς λόγους, αποφασίστηκε και η αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Λιμεναρίου. Αυτά είναι τα δεδομένα και με βάση τα δεδομένα εμείς κινούμαστε και με τις γνωμοδοτήσεις που έχουμε θα πρέπει να κινηθούμε σε αποφάσεις. Να πω επίσης εδώ κάτι, ότι υπάρχει μια περιοδικότητα. Μπορεί στο σύνολο, αριθμητικά εννοώ, να φανεί ότι στην περιοχή της Καβάλας έχουμε μια αύξηση τέτοια που μας κάνει να ανησυχούμε πολύ. Ναι, θα λέει κανείς ότι αριθμητικά από εκεί που δεν είχαμε κανένα κρούσμα σε μαθητή ή και εκπαιδευτικό, να πούμε ότι τώρα έχουμε έναν αλφαριθμό. Αλλά να πω ότι υπάρχει μια περιοδικότητα σε αυτά τα θετικά κρούσματα. Δηλαδή, υπάρχει μια σχολική μονάδα που ένας μαθητής μπορεί να βρεθεί μόνο, οι υπόλοιποι δεν έχουμε συμπτώματα, περνάει την καραντίνα του 14 μέρες, δεν έχουμε ξανά άλλο κρούσμα και σε εκείνη τη σχολική μονάδα λειτουργεί το σχολείο κανονικά. Ξανά και το τμήμα, ναι, και το τμήμα αυτό που ήταν σε αναστολή. Μετά μπορεί να παρουσιαστεί ένα κρούσμα σε ένα άλλο σχολείο. Και ξέρετε ότι πέρα από τα μέτρα που λαμβάνονται στα σχολεία, στις σχολικές μονάδες για την προστασία και την πρόληψη της διασποράς, οι μαθητές, ανάλογα και με την ηλικία τους, οι μεγαλύτερες ηλικίες γυμνασίου ή και ηλικίου έχουν και δραστηριότητες εκτός σχολικής μονάδας, που και εκεί θα πρέπει να τηρείται η προστασία αυτή που προβλέπεται, δηλαδή τα ατομικά μέτρα προστασίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μέσα από τις σχολικές μονάδες σώνει και καλά αυτό το όποιο κρούσμα παρατηρείται. Μπορεί να έρχεται στη σχολική μονάδα, αλλά από τη στιγμή που έρχεται όμως και διαπιστώνεται και από την ειχνηλάτηση λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού, της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να πούμε ότι με τα στοιχεία που έχουμε, μόνο να σας πω ότι είναι ελαχιστότατα, να μην πω αριθμό αν είναι 2 ή 3 εκπαιδευτικών μέχρι τώρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Καβάλας της τάσης εμπεριλαμβανομένης. Δεν έχουμε δηλαδή τόσο μεγάλο αριθμό. Και κλείνω, επιτρέψτε μου να πω πάλι ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες, παρά και μόνο να φροντίσουμε να εφαρμόσουμε αυτές τις αποφάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό ακριβώς, κύριε Διευθυντά, δεν είναι δική σας αρμοδιότητα. Δεν ξέρουμε αν έπρεπε ή όχι ενδεχομένως, διότι αποφασίζουν από κάτω από την κεντρική πολιτεία το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει για τα σχολεία εδώ της Καβάλας. Επίσης, να μεταφέρουμε, κύριε Παντίκο, και τον προβληματισμό εκ νέου και των φορέων, γιατί πλέον έχει περάσει και σε φορείς η ανησυχία, ο φόβος. Δηλαδή, η κατάσταση στη Θάσο έχει περάσει, έχει διωγγωθεί και εδώ. Δήμαρχοι Νέστου, Καβάλας, Παγκαίου εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Πριν λίγο είχαμε τον κύριο Καλυνικίδη από το Παγκαίο, μας είπε ότι περίπου 12 είναι σχολικές μονάδες οι οποίες έχουν κρούσματα αυτή τη στιγμή στο Παγκαίο. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ανησυχία και είναι εύλογοι και μάλιστα και μέσω επιστολών ζητούν άμεσα την αναστολή λειτουργία των σχολικών μονάδων, γιατί όπως είπατε κι εσείς, η Καβάλα είναι πρωταθλήτρια, δεν υπάρχει άλλη περιφερειακή ενότητα στην περιφέρεια που να έχει κρούσματα στα σχολεία. Αυτή την εποχή. Γιατί παρατηρείται και μια περιοδικότητα, να σας θυμίσω, περιοχές οι οποίες είχαν έναν ανοίξει αριθμό, ήρθε η ύφεση μετά και μπορεί εκεί περιοχές που δεν είχαν
να υπήρξε μια μικρή αύξηση. Δηλαδή υπάρχει μια περιοδικότητα. Να πούμε επίσης ότι αυτά τα 12 των αριθμών που αναφέρατε, να πούμε ότι είναι σχολικές μονάδες οι οποίες τελούν στο καθεστώς της καραντίνας των 14 ημερών. Επειδή παρατηρήθηκε σε ένα τμήμα και έχουμε αναστολή του τμήματος αυτού, παράδειγμα, στο εύρος των ημερών που πέρασαν, που μπορεί να είναι και 10 μέρες, δεν έχουμε αναφορά για άλλα συμπτώματα, δηλαδή σε κάποιο άλλο μαθητή. Που πάει να πει ότι με τη λήξη των 14 ημερών δεν έχουμε στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. Να πω εδώ παρενθετικά ότι επικοινωνήσα και με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και με τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας πριν και να σας πω ότι έχουν γίνει σε καθημερινή βάση από προχτές σε αυλές σχολικών μονάδων τεστ, rapid τεστ, έτσι από την κοινή μονάδα του ΕΟΔΗ για ακριβώς για να ανοιχνεύσουν. Έχουν ξεπεράσει αυτόν οι αρμόδιοι των υπηρεσιών αυτών, της υπηρεσίας εκεί, με τη διενέργεια αυτών των τεστ, ακριβώς για να δουν ποιο είναι το επιδημιολογικό φορτίο. Δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω πάνω σε αυτό, βέβαια, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά εκτιμώ ότι γνωρίζουν και αν είναι η ανάγκη για να γίνει οτιδήποτε άλλο, θα ληφθεί η απόφαση με βάση τα δεδομένα. Είναι κατανοητή η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα που έχουν οι γονείς. Γιατί πέρα από τους μαθητές, θα υπάρχει οπωσδήποτε και ένα εύρος θετικών κρουσμάτων σε ενήλικες. Οι οποίοι ενήλικες αυτοί θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα που πρέπει. Δηλαδή, από τη στιγμή που γίνεται η ανίχνευση και είναι θετική, να μπαίνουν στο καθεστώς της καραντίνας, να προσέχουν οι ίδιοι στην οικογένειά τους και στον ευρύτερο κύκλο τους, τον κοινωνικό, προκειμένου να βγούμε από όλο αυτό. Δεν λέμε ότι είναι εύκολα, δεν λέμε ότι η ανησυχία των γονιών και η ανασφάλεια δεν έχει στερητή βάση, ως τέλος πάντων, έτσι έχει βάση. Αλλά ας έχουμε εμπιστοσύνη, και εγώ αυτό οφείλω να κάνω και την έχω στους αρμοδίους, οι οποίοι θα μας πούν τι να κάνουμε και πώς πρέπει να κάνουμε. Εξάλλου, όπου είχαν φανεί κρούσματα τέτοια που κρούον τον κόδωνα του κινδύνου, έχουν ληφθεί μέτρα. Αυστηρότερο lockdown, να το πω έτσι. Κύριε Παντίκο, έχουμε ερώτημα από τηλεθεατή, από Θάσο συγκεκριμένα, να τον καλησπερίσουμε κιόλας, ο οποίος ρωτάει εάν έχετε εσείς μεταβιβάσει για κλείσιμο των σχολικών μονάδων στο νησί κάτω, στο Υπουργείο. Εμείς σαν Περιφερειακή Διεύθυνση, έχουμε διαβιβάσει στο Υπουργείο όλα αυτά που ήρθαν ή έρχονται στην αντίληψή μας. Δηλαδή, τις ανησυχίες, τις εκφρασμένες μέσα από τα έγγραφα που μας έχουν έρθει, τα έχουμε κοινοποιήσει. Το Υπουργείο έχει λάβει γνώση από τα επιδημιολογικά δεδομένα της περιοχής. Υπάρχει βεβαίως. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, το κάνουμε. Μάλιστα. Και αυτό να επισημάνουμε. Οπότε αναμένουμε να δούμε το τι θα γίνει, γιατί και εμείς από τη σειρά μας μεταφέραμε και το σχετικό αίτημα από εδώ των γονέων προς την κυρία Παγώνη χθες στην εκπομπή μας. Οπότε αναμένουμε αύριο εάν θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από τις ανακοινώσεις του κυρίου Χαρδαλιά, κύριε Παντίκο. Είμαστε σε αναμονή. Μια κουβέντα μόνο τελευταία, επιτρέψτε μου να πω ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από τη διερεύνηση αυτού του θέματος όσον αφορά την ύπαρξη και ποιο αριθμού θετικών κρουσμάτων, άμεσα διαβιβάζονται στους αρμοδίους, οι οποίοι πρέπει και οφείλουν και τις κάνουν να τα λάβουν υπόψη και να βγάλουν μια απόφαση η οποία θα στηρίζεται σε αυτά τα δεδομένα και θα προστατεύσει τον πληθυσμό της κάθε περιοχής. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά. Καλό απόγευμα. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας εδώ. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, εκπομπή Αναλυτή Συνέχεια, μισή ώρα μετά τις 3 το μεσημέρι, σήμερα 5η, 25 Φλεβάρι 2021. Συνέχεια λοιπόν στα θέματα της επικαιρότητας, καθώς είχαμε χθες την συνάντηση του Δημάρχου Καβάλας, του κ. Θόδωρου Μουριάδη, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Χρήστο Μέτιο, όπου τέθηκε επιτάπητος το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης και του κτηριακού του Γυμνασίου και Λυκείου των Κρινίδων. Ένα θέμα το οποίο μας έχετε μεταφέρει και εσείς εδώ στην εκπομπή και μάλιστα το έχουμε ήδη κινήσει και σαν ρεπορτάζ. Και θέλουμε, η αλήθεια είναι, να δούμε. Είχαμε τον κύριο Δήμαρχο χθες στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα δούμε και στην συνέχεια φυσικά και την τοποθέτηση του ιδίου σχετικά με το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Υπομονή έχει στη συστήση ο Δήμαρχος, έτσι ώστε να έχουμε και την ένταξη του συγκεκριμένου σχολείου στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.
Πάμε λίγο να καλησπερίσουμε όμως τώρα και να βάλουμε στην κουβέντα μας την κυρία Ευγενία Φιλόσογλου. Είναι η πρόεδρος γονέων και κηδεμόνων του Λυκείου των Κρινίδων. Καλησπέρα σας, κυρία Φιλόσογλου. Καλησπέρα, κυρία Τζεμιτάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Υπομονή. Λογικό έτσι. Και εύλογο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Ο Δήμαρχος χθες βρέθηκε στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του έθεσε το ζήτημα. Αυτό που ζητάει όμως ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, τι είναι, κυρία Φιλόσογλου, για το Λύκειο? Μάλιστα, λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Φυσικά. Κύριε Τζεμιτάκη. Υπάρχει μία μελέτη και ένας φάκελος ολοκληρωμένος, ο οποίος αφορά στην ένταξη του σχολικού κτηρίου γυμνασίου Λυκείου σε πρόγραμμα, σε περιφερειακό πρόγραμμα ΕΣΠΕ ενεργειακής αναβάθμισης. Ναι. Να πούμε ότι αυτή η μελέτη έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Σε δεύτερο χρόνο όμως, όταν ο Δήμος αντιλήφθηκε πως οι δαπάνες για κτηριακές εργασίες και οι οποίες αυτές προβλεπόταν να ανέλθουν περίπου σε ένα ποσό 800.000 ευρώ δεν ήταν επιλέξιμες από το πρόγραμμα και θα έπρεπε αυτά τα λεφτά να τα βάλει, να το πούμε απλά, ο Δήμος από την τσέπη του, τότε απέσυρε αυτή την πρόταση. Δεν έφτασε καν δηλαδή στο επίπεδο στο να ενταχθεί στην πρόσκληση που έβγαλε το ΕΣΠΑ. Ο Δήμος με τη διαβεβαίωση της περιφέρειας ότι θα ενταχθεί σε ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την αναβάθμιση του σχολείου χωρίς να χρειαστεί να βάλει χρήματα από την τσέπη του, απέσυρε την πρόταση. Για εμάς ασυγχώρητο. Ασυγχώρητο για τον λόγο ότι θα μπορούσε κάλλιστα να μπει σε αυτό το πρόγραμμα, να ξεκινήσουν οι εργασίες και στην πορεία να κατατεθεί μια συμπληρωματική μελέτη, όπως ακριβώς έγινε και με το 12ο Δημοτικό Σχολείο της Καβάλας, για τα κτηριακά και να τελειώνει το θέμα εκεί. Μάλιστα. Κυρία Φιλόσογλου, αυτή τη στιγμή το σχολείο σε τι κατάσταση βρίσκεται όμως, δηλαδή πώς είναι η κατάστασή του? Κοιτάξτε, μιλάμε για ένα σχολείο από το 1978, έχουμε φτάσει στο 2021. Όλα αυτά τα χρόνια αυτά τα οποία έχουν γίνει είναι σε επίπεδο όχι σοβαρής εργασίας, έχει γίνει κάποιο lifting για να το πω έτσι. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και γι' αυτό άλλωστε φωνάζουμε και πιέζουμε να ενταχθούμε σε ένα πρόγραμμα, γιατί χρήζει μεγάλες δαπάνες. Όπως έγινε και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο, όπως είχαμε και την αναβάθμιση του κόστου πρώτου. Όπως έγινε σε αρκετά σχολεία του νομού Καβάλας. Όπως έγινε σε αρκετά σχολεία, ακριβώς. Αυτό που ζητάτε και το αιτήστε μάλιστα. Σε συνάντηση, έχετε έρθει σε συνάντηση με τον Δήμαρχο, με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών? Κοιτάξτε, η επικοινωνία η δική μου τουλάχιστον είναι καθημερινή σε όλους. Αυτή τη στιγμή ο φάκελος βρίσκεται στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Εχθές στη συνάντηση που είχε ο κύριος Δήμαρχος με τον κύριο Μέτιο, η ενημέρωση που έχω είναι πως ο κύριος Μέτιος διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο πως θα βγει πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε όμως για το πότε. Δεν έχουμε οριοθετήσει το χρόνο. Και είμαστε στην αναμονή. Είμαστε στην αναμονή, αλλά και είμαστε και πάλι στο μηδέν, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πετάξαμε 2 εκατομμύρια ευρώ για 800.000. Μάλιστα. Και με αποτέλεσμα τώρα να κυνηγάμε να υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, οι γονείς και τα παιδιά στη μέση, και να προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Πάντως, ο κύριος Δήμαρχος χθες στη συνέντευξή του εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων, κυρία Φιλόσογλου, είπε υπομονή για τους γονείς. Θα υπάρχει ένταξη. Ωστόσο, ακόμη, όπως είπατε και εσείς οι ίδια τώρα πριν λίγο, δεν γνωρίζετε το πότε και το τι ακριβώς πρόκειται Όχι, να γίνει. Όχι, το πότε δεν μας το λέει κανείς, κυρία Τζεμιδάκη, ούτε από το Δήμο, ούτε από την περιφέρεια. Δυστυχώς. Δεν μας το λέει κανείς. Υπομονή. Εμείς κάνουμε υπομονή, αλλά μιλάμε για ένα πολύ πληγωμένο κτίριο. Δεν ξέρω το. Κατά φαίνεται. Πόσο το κτίριο θα κάνει υπομονή σε όλο αυτό. Είναι και το 1978, όπως αναφέρατε. Αυτό φαίνεται, μην το ξεχνάμε καθόλου. Φαίνεται και τι το λέμε πρόβλημα τώρα, που υπάρχει. Δημητζάκη, τι να λέμε. Φαίνεται πραγματικά. Τι να λέμε. Εδώ θα έπρεπε να είχαμε ένα σχολείο κόσμημα. Δεδομένου της θρησκευτικής και πολιτιστικής ιστορίας που έχει ο τόπος εδώ, θα έπρεπε να έχουμε ένα σχολείο κόσμημα. Μιλάμε για ένα σχολείο καταρχάς το οποίο φιλοξενεί 300 παιδιά. 150 στο γυμνάσιο και 178 στο λύκειο και 130 στο γυμνάσιο. Μάλιστα. Υπάρχει έντονη ανησυχία των γονέων. Υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη και ανησυχία και βέβαια, τι να πούμε, τους παρακαλούμε, καλούμε όλους, διοίκηση, αντιπολίτευση, περιφέρεια, να συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση.
στο να βγει επιτέλους ένα πρόγραμμα, ή δηλαδή είναι αμαρτία να έχουμε κάνει τόσο κόπο, να είναι όλα έτοιμα και να περιμένουμε τώρα ένα πρόγραμμα για να ενταχθούμε. Θα υπάρχει ενδεχομένως υποσκέψη σας και κάποιες ενέργειες, κάποιες ενδεχομένως να βρεθούν δηλαδή όλοι τα μέλη του Συλλόγου προς τον Δήμαρχο να καταθέσουν κάποιο ψήφισμα ή κάτι τέτοιο? Έχετε υπόψη σας κάτι? Κοιτάξτε, εμείς ούτως ή άλλως έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις και έχουμε βγάλει και κάποια δελτία τύπου, τα όπου δεν είναι μόνο οι αναμειγμένοι σε αυτή την υπόθεση δύο σύλλογοι γυμνασίου και λυκείου, είναι οι σύλλογοι γονέων από τα δύο δημοτικά, από την νηπιαγωγεία, είναι οι σύλλογοι γονέων όλης της δημοτικής ενότητας Φιλίππων, όπου έχουμε όλοι ένα κοινό στόχο. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε το τι θα γίνει φυσικά. Αναμένουμε. Είμαστε σε αναμονή. Λοιπόν, ακριβώς. Και εμείς είμαστε ελπίζουμε εδώ για να παρακολουθούμε στενά τις ενέργειες αυτές, τις όποιες ενέργειες γίνονται. Ελπίζουμε να μην είμαστε θεατές μόνο και να περάσουμε και στην πράξη κάποια στιγμή. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το καλό κυρίως των μαθητών. Έτσι αυτό να το πούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε καλή πολύ. Συνέχεια, καλή συνέχεια. Για. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, τώρα επειδή είχαμε και τοποθέτηση του κύριου Δημάρχου χθες στο δελτίο ειδήσεων του Ένα Channel, ερωτηθείς φυσικά με τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χρήστο Μέτιο. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Μουριάδης και επιστρέφουμε. Το έργο θα μπει στο ΕΣΠΑ. Αυτό το έχω πει ρητά και κατηγορηματικά. Με το ζόρι δεν γίνεται. Τι εννοώ με το ζόρι? Ναι. Το άντρα θέλω, τώρα το θέλω, δεν γίνεται. Λοιπόν, όλα έχουν μία σειρά. Λοιπόν, η σειρά αυτή λοιπόν θα έρθει. Το έργο έχει, ο Περιφερειάρχης έχει δεσμευτεί ότι θα ενταχθεί, είτε τώρα είτε σε λίγο καιρό που θα ξεκινήσει το καινούριο ΕΣΠΑ, όχι, δεν μιλάμε για το 23, πάντως σύντομα θα ενταχθεί. Ας περιμένουν, ας κάνουν λίγο υπομονή οι γονείς και ας μην ακούνε αυτούς οι οποίοι κάνουν σπέκουλα για να κερδίσουν κάποια ωφέλη. Ότι ο Δήμαρχος απένταξε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης. Το έργο το βγάλαμε διότι έπρεπε ο Δήμος σε αυτή την πρόσκληση να πληρώσει 800.000. Αυτό ήταν, αυτός ήταν ο μόνος λόγος. Η διαβεβαίωση της περιφέρειας η οποία θα κρατηθεί είναι ότι το έργο αυτό θα το εντάξουμε σε καινούργια πρόσκληση, οπότε θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου, και αυτός ήταν ο λόγος. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε σκέψη να μεταφερθεί αλλού το λύκειο, διότι υπόθηκαν και αυτά, ούτε φυσικά ότι το έργο δεν θα γίνει. Λίγο υπομονή. Μάλιστα. Κάνανε υπομονή τόσα χρόνια. Καταλαβαίνω τους υπομονείς, καταλαβαίνω ότι τα παιδιά τους δεν είναι στα σχολεία που θα έπρεπε να ήταν, αλλά όμως θα τους παρακαλέσω λίγο υπομονή, κάνανε τόσα χρόνια υπομονή. Το έργο θα ενταχθεί σύντομα και θα γίνει ένα πολύ καλό σχολείο. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε το τι θα γίνει. Βέβαια, να πούμε ότι όντως πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσει και αυτό το θέμα, να προχωρήσει, διότι η αλήθεια είναι ότι υπομονή θα κάνουν φυσικά οι γονείς. Ωστόσο, πρέπει ενδεχομένως να έχουμε νεότερες εξελίξεις, να τρέξει λίγο το θέμα, για να μην έχουμε αυτή την κατάσταση. Είδατε το κτίριο όπως είναι, το 1978, όπως είπε η κυρία Φιλόσογλου, πριν από λίγη ώρα. Πρέπει κάτι να γίνει. Έχουμε αναβαθμίσει τόσο σχολεία. Το 10ο πραγματικά γίνεται διαμάντι. Το 21ο επίσης ένα πάρα πολύ όμορφο σχολείο. Ήταν και από πριν, ακόμη και τώρα, πολύ πιο όμορφο. Το 12ο δημοτικό πάει να γίνει και αυτό πάρα πολύ όμορφο. Τι θα γίνει όμως μετά? Γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμος Καβάλας, είναι και. Γιατί όλα είναι στο Δήμο Καβάλας, όλα υπάγονται. Είναι και οι Κρινίδες, είναι και ο Αμυγδαλαιώνας, είναι και γενικότερα όλα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Πάμε διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή Αναλυτή Συνέχεια, 10 λεπτά σχεδόν πριν από τις 4 το απόγευμα, σήμερα 5η 25 Φεβρουαρίου 2021. Συνεχίζουμε με τα θέματα της επικαιρότητας. Θα μείνουμε λίγο στο γυμνάσιο και λύκειο των Κρινίδων και θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως στην εκπομπή μας, δελτίο εκπομπή. Έχω μπερδευτεί λίγο, ξέρετε, γιατί κάνω και το δελτίο το βράδυ. Τον Αντιδήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, τηλεθεατές σας.
Τι κάνετε, πώς είστε αρχικά, πώς είμαστε? Δόξα του Θεώ, είμαστε καλά. Μπράβο, μπράβο. Έτσι. Έτσι, έτσι σας θέλω. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε πριν και με την κυρία Φιλόσογλου, την πρόεδρο των γονέων και κηδεμόνων του Λυκείου των Κρινίδων. Καθώς, κυρία τη Δήμαρχε, υπάρχουν οι ανησυχίες από τους γονείς για το Λύκειο και ζητούν άμεσες λύσεις. Είχαμε και την συνάντηση του Δημάρχου χθες με τον κύριο Περιφερειάρχη. Αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να μπει νερό στο αυλάκι σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση? Όπως είπατε και εσείς, πραγματικά περιμένουμε να μπει το νερό στο αυλάκι με πολύ μεγάλη αγωνία. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα όμως στη σωστή βάση, να κάνουμε ένα μικρό ιστορικό και να πάμε στα σημερινά δεδομένα. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια από την προηγούμενη διοίκηση που αφορούσε την επίλυση του υπηρεσιακού θέματος του οικοπαίδου, γιατί ήταν συγκεκριμένο ρευστό και έπρεπε να διασαφινιστεί. Αυτό έγινε με το ανάλογο δικαστήριο περίπου έναν χρόνο πριν. Διευκρινίστηκε λοιπόν αυτό, εκτεραιώθηκε, ενώ ταυτόχρονα η αντίστοιχη μελέτη για την κτηριακή αναβάθμιση του γυμνασίου των Κρινίδων, το οποίο είναι χτισμένο εδώ και περίπου 40 χρόνια και τέλος πάντων και αυτή ολοκληρώθηκε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Υποβλήθηκε η μελέτη λοιπόν στο πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης, το οποίο προκήρυξε η περιφέρεια πριν λίγο καιρό, αλλά προέκυψε ότι μας έβγαινε ένα κόστος περίπου 800.000 ευρώ, το οποίο θα έπρεπε να δώσει ο Δήμος από τα δικά του έξοδα, γιατί το πρόγραμμα αφορούσε μόνο ενεργειακή αναβάθμιση και η μελέτη και οι ανάγκες δεν είναι μόνο αυτές που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση. Πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλου είδους παρεμβάσεις, όπως ηλεκτρολογικές, κτηριακές, οι οποίες δεν ήταν επιλέξιμες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και φυσικά ο Δήμος Καβάλας θα συνέχιζε την προσπάθειά του όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα, εάν άσχετα αν προέκυπτε αυτό το χρηματικό ποσό να το καταβάλει ο Δήμος, αλλά προτίμησε να το αποσύρει με δεδομένη την βούληση της περιφέρειας να βγάλει το επόμενο πρόγραμμα, όπως σας είπα, που θα περιλαμβάνει όλο το ποσό. Ναι. Αυτό είναι που περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, από την περιφέρεια να κάνει λοιπόν την πρόσκληση για να υποβάλουμε εμείς το αίτημά μας και όπως μας υποσχέθηκαν θα αξιολογηθεί θετικά. Είμαστε σε αυτή τη φάση που πραγματικά περιμένουμε εδώ και αρκετό καιρό να βγει αυτή η πρόσκληση. Ναι, αυτό κύριε Δήμαρχε, επειδή είχαμε και την επικοινωνία νωρίτερα με την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Φιλόσογλου από του Σύλλογου Γονέων και Κηδεμόνων, η οποία μας έφρασε το παράπονο της γιατί δεν προχωρήσαμε νωρίτερα, ας πούμε, σε αυτό. Και πούμε, δεν υπήρχαν τα χρήματα, τι ακριβώς έγινε και περιμένουμε την περιφέρεια για να ενταχθεί. Γιατί ανέφερε μάλιστα και η ίδια ότι υπάρχουν αρκετά σχολεία που έχουν προχωρήσει ήδη στην ενεργειακή αναβάθμιση στον νομό Καβάλας και το δικό μας το σχολείο όχι ακόμη, ας πούμε, που είναι παλιό, ας πούμε. Να σας πω το εξής. Καταρχήν να πούμε ότι το ιδιοκτησιακό ξεκαθαρίστηκε, πήραμε δηλαδή τη μεταγραφή εμείς από το κτηματολόγιο περίπου, αν θυμάμαι καλά, ήταν ή Ιούλιος ή Αύγουστος του 2020. Φυσικά και προλαβαίναμε να το βάλουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά όπως σας είπα, επειδή το δικό μας σχολείο δεν χρειάζεται μόνο εργασίες που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλου είδους επεμβάσεις, όπως σας είπα, ηλεκτρολογικές, κτηριακές κτλ. Δεν είναι το πρόβλημά μας μόνο δηλαδή στο σχολείο των Κρινίδων η αλλαγή των κουφωμάτων, οι στεγανώσεις, η βαφή και άλλου είδους παρόμοιες παρεμβάσεις. Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν ήταν επιλέξιμα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ο Δήμαρχος προτίμησε να το αποσύρει και πάλι σας λέω με δεδομένη τη βούληση της περιφέρειας, τη διαβεβαίωση της περιφέρειας ότι πρόκειται να βγει ένα άλλο πρόγραμμα σύντομα που θα περιλαμβάνει και αυτού του είδους εργασίες. Οπότε επιλέχθηκε αυτού του είδους στρατηγική. Να πούμε όμως και το εξής. Το κτίριο του γυμνασίου των Κρινίδων, σύμφωνα με αυτοψίες που έχουν γίνει από μηχανικούς, δεν έχει ζητήματα στατικότητας ή
σημαντικών κτηριακών παρεμβάσεων. Δηλαδή, δεν είναι ένα κτίριο που ανά πάση στιγμή μπορεί να πέσει στο κεφάλι του. Αυτό διαβεβαιώνουν οι μηχανικοί του Δήμου, οι οποίοι το έχουν επισκεφτεί. Ναι, και αυτό είναι και το σημαντικό επίσης. Βέβαια, αυτό που αναφέραμε σύντομα, αυτό το πολύ σύντομα ενδεχομένως το πρόγραμμα να υπάρχει, και αυτό είναι και το δεδομένο. Διότι οι γονείς, όπως είπαμε, ζητούν άμεσες λύσεις. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει στατικότητα, όπως είπατε εσείς, είναι μια χαρά η στατικότητα του κτηρίου, υπάρχουν κάποιες άλλες τις λειτουργίες. Ναι, ακριβώς. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, δεν το συζητάω. Σας λέω ότι και το δικό μου το παιδί και τα δικά μου τα παιδιά στο ίδιο σχολείο πηγαίνουν. Ξέρω και εγώ θα ήθελα να θέλω το συντομότερο δυνατό το κτίριο να αναβαθμιστεί γενικότερα, να γίνει ένα σύγχρονο σχολείο που θα έχει όλες τις απαιτήσεις, θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, τις παιδαγωγικές, τις κτηριακές και όλα αυτά. Θέλω και εγώ, θέλουμε και εμείς πάρα πολύ να γίνει το συντομότερο δυνατό, πιέζουμε από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να γίνει γρήγορα αυτή η πρόσκληση για να υποβάλουμε το συγκεκριμένο μας αίτημα. Ο Δήμαρχος εχθές φύγε, όπως ξέρετε πολύ καλά, στην Περιφερειάρχη. Ναι, ναι. Διαβεβαιώθηκε ότι σύντομα, γρήγορα θα γίνει κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε αυτό να το δούμε στην πράξη και νομίζω ότι θα γίνει στην πράξη. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα και για το δεύτερο θέμα λίγο της εκπομπής, κύριε Αντιδήμαρχε, το οποίο έχουμε η αλήθεια να πληροφορηθεί και υπάρχει λίγο ένα θεματάκι, όπως το πληροφορούμαστε, καθώς υπάρχει στο σχέδιο της κυβέρνησης του κράτους να υπάρχει ιδιωτικοποίηση των ιαματικών πηγών. Μάλλον κρατικοποίηση θα το έλεγα, κύριε Απόστολε, μου επιτρέπεις τον ελληνικό. Ναι, φυσικά, μην αγχώνεστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πρόσφατα, πριν περίπου 10 μέρες, πληροφορηθήκαμε από τον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, το οποίο μετέχει ο Δήμος, και όπως και άλλοι περίπου 60, 58 συγκεκριμένα, και στον οποίο σύνδεσμο αντιπρόσωποι του Δήμου μας είμαστε εγώ και ο κύριος Καλανταρίδης. Πληροφορηθήκαμε λοιπόν από τον Σύνδεσμο ότι επίκειται ένα σχέδιο νόμου, το οποίο θα περιλαμβάνει την ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ιαματικές Πηγές Ελλάδος, η οποία θα εδρεύει στην Αθήνα με κάποιο πενταμελές συμβούλιο που θα οριστεί από την κυβέρνηση και θα έχει ως σκοπό την διαχείριση όλων των ιαματικών πηγών Ελλάδος και όχι μόνο αυτές καθ' αυτές τις ιαματικές πηγές, αλλά και όλες τις υποδομές οι οποίες βρίσκονται σε ακτίνα χιλίων μέτρων από αυτές και σχετίζονται με αυτή. Αυτό σημαίνει πολύ απλά για τη δικιά μας την περιοχή ότι ουσιαστικά δημεύεται, επιτάσσεται, κρατικοποιείται σε πρώτη φάση το πυλοθεραπευτήριο των Γκρινίδων. Χάνουμε δηλαδή τη διαχείριση. Έχουμε κάνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ επενδύσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ο Δήμος Φιλίππων και ο Δήμος Καβάλας. Επίκειται και η δημοπράτηση ενός πολύ σημαντικού έργου, περί μεγαλύτερου των 2,5 εκατομμυρίων, για την ολιστική αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών, για να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουμε, να διευρύνουμε, αν θέλετε, και την περίοδο που παρέχουμε αυτού του είδους υπηρεσίες. Ξαφνικά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο νόμου που μας παγώνει, μας στερεί το αυτονόητο δικαίωμα που ως ιδιοκτήτες έχουμε να διαχειριστούμε την περιουσία μας. Και τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε, αλήθεια είναι μία ουσιαστικά, όπως είπατε εσείς, τώρα έτσι όπως θα γίνεται μια ιδιωτική επενδυτή, ιδιωτική που θα είναι η εταιρεία αυτή των Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, όπως είπατε, θα διαχειρίζεται όλες οι αιματικές πηγές στο σύνολο της χώρας. Ξέρουμε ότι αυτό αυτομάτως, γιατί ο Δήμος Καβάλας γνώριζε και γνωρίζει το τι ακριβώς είναι το πυλοθεραπευτήριο των Γκρινίδων, γνωρίζει και επένδυσε σε αυτό τόσο καιρό, τόσα χρόνια τώρα, όλες οι διοικήσεις που έχουν περάσει. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι με ένα σχέδιο νόμου θα έρχεται αυτή η εταιρεία τώρα και θα προχωράσει σε αλλαγές, οι οποίες αλλαγές δεν ξέρουμε και αν θα υπάρξουν. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε παρακμή του πυλοθεραπευτηρίου των Γκρινίδων, παράκμη. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί αυτό. Βέβαια, έχουμε ένα παραχωρητήριο μέχρι το 2035, αλλά αυτό δεν μας δημιουργεί καμία ασφάλεια και για μετά από αυτό. Και δεν μπορείς να προβείς τις επενδύσεις που θέλεις όταν ξέρεις ότι η διαχείριση σου θα σταματήσει πολύ, πολύ γρήγορα. Να πούμε το εξής. Να πούμε και το εξής για να διαφωτίσουμε περισσότερο τον κόσμο, ότι
Το μετοχικό κεφάλαιο θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ. Τα 4 θα τα βάλει το κράτος και το 1 η ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ δεν το γνώριζε και αυτή αντιτίθεται σε αυτό το σχέδιο νόμου. Εντελώς ασαφές δηλαδή το πώς κάθε δήμος θα κινηθεί για να διαχειριστεί την περιουσία του, όπως σας είπα. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές πηγές, μεταξύ των οποίων οι περισσότερες, η συντριπτική πλειοψηφία θα έλεγα αυτών, είναι στο κακό του το χάλι μου, επιτρέπετε. Δηλαδή είναι εντελώς αναξιοποιητές. Το λέτε όπως πρέπει, είναι όντως το κακό του στο χάλι. Έτσι, πολύ είναι. Σωστά το θέτετε. Έτσι. Το πυλοθεραπευτήριο των Κρινίδων μαζί με το Λουτράκι της Αριδαίας και την Εδιψό θεωρώ ότι είναι στο top 3 όλων των ιαματικών πηγών Ελλάδος. Και να πούμε ότι και το πυλοθεραπευτήριο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και όχι μόνο που παρέχει υπηρεσία λασποθεραπεία. Έτσι. Υπάρχει άλλο. Δεν μπορούμε λοιπόν όλοι εμείς να τσουβαλιαστούμε, αν θέλετε, στον ίδιο σάκο. Δεν έχουμε ούτε την ίδια περιουσία, ούτε την ίδια προοπτική προς το μέλλον. Αν θέλει λοιπόν το κράτος να δημιουργήσει έναν φορέα ο οποίος θα διαχειριστεί με το σκεπτικό να αναπτύξει και να εξελίξει και να επενδύσει σε αυτού του είδους τις, σε αυτές του είδους τις πηγές που δεν έχουν την ίδια εξέλιξη μαζί μας, ας το κάνει. Όμως να βάλει τουλάχιστον μέσα στο νομοσχέδιό του, στο σχέδιο νόμου που θέλει να περάσει, τη δυνατότητα των Δήμων να επιλέξουν αν θα είναι μέτοχοι σε αυτό ή όχι. Δεν μπορεί δηλαδή ολοκληρωτικά και οριζόντια να μας εντάξει σε ένα φορέα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας περιοχής. Έτσι. Νομίζω ότι παραπέμπει σε άλλου είδους καθεστώτα αυτή η πρακτική, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ιδιοκτήτες των χώρων, γιατί εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες του χώρου. Έχουμε παραχωρητήριο από το Υπουργείο Γεωργίας εδώ και πολλά χρόνια. Ακριβώς. Και υπάρχουν και κάποιοι εργαζόμενοι, έτσι να το πούμε και αυτό, οι οποίοι είναι και εργάζονται και στο πυλοθεραπευτήριο κάθε χρόνο και το βλέπουμε αυτό. Και τώρα πλέον θα έχουμε ενδεχομένως άλλα καθεστώτα τα οποία θα έρθουν. Δηλαδή έχουμε και θέμα, διότι μπορεί να απασχολούν ανθρώπους οι οποίοι να είναι και από άλλες περιοχές. Γιατί κατά κύριο λόγο ήταν καβαλιώτες όλοι όσοι. Ήταν. Κατά κύριο λόγο, κατά αποκλειστικό όλοι. Λόγο. Αποκλειστικό λόγο. Τώρα μπορεί, έτσι. Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει με αυτό που θα έρθει και είναι μεγάλο είναι το πρόβλημα. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η τοπική οικονομία στηρίζεται αρκετά. Μπράβο. Και στο πυλοθεραπευτήριο. Δεν μπορούμε να ρυθοκινδυνεύσουμε αυτή την τοπική οικονομία, αυτούς τους επαγγελματίες που στηρίζονται και στο πυλοθεραπευτήριο. Έτσι. Δεν μπορούμε να τους διαβεβαιώσουμε και το πώς θα λειτουργήσουν στο μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορεί με ένα νομοσχέδιο, σας αναλέω, με οριζόντιο και ολοκληρωτικό τρόπο να λαμβάνονται τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά σε όλες τις ιαματικές πηγές της Ελλάδος. Γι' αυτό λοιπόν ο σύνδεσμος ιαματικών πηγών Ελλάδος, ο οποίος είναι κάθετα αντίθετος, και το περάσαμε και την απόφασή του από το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας και όπως και σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια θα περάσει ή πέρασε των μετόχων του Συνδέσμου, λέει να το αποσύρει η κυβέρνηση και να έρθει να συζητήσουμε, να λάβει υπόψη η κυβέρνηση τις απόψεις του κατεξοχήν φορέα Συνδέσμου που ασχολείται με το θέμα αυτό και να σας πω ότι είναι και ο μεγαλύτερος σύνδεσμος Δήμων σε όλη την Ελλάδα μετά την ΚΕΔΕ, αν τη θεωρήσουμε σύνδεσμο την ΚΕΔΕ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει η κυβέρνηση να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των ιδιοκτητών, των φορέων που ασχολούνται με αυτό και μαζί, χέρι-χέρι, να βγάλουμε ένα σχέδιο νόμου που πραγματικά θα έχει σαν σκοπό την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, αναμένουμε να δούμε. Τώρα, πραγματικά, είναι δυσάρεστες οι ειδήσεις που μας μεταφέρετε σχετικά με τις ιαματικές πηγές. Λοιπόν, για να δούμε. Ελπίζουμε να έχουμε θετικές εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι, ναι. Μακάρι, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά δεν είναι καλά τα νέα όσον αφορά και το πυλοθεραπευτήριο των Κρινίδων, διότι όντως ο Δήμος Καβάλας, όλες οι διοικήσεις που έχουν περάσει και το βλέπουμε αυτό. Επενδύει, κυρίες και κύριοι, στο πυλοθεραπευτήριο των Κρινίδων. Επενδύει και μάλιστα έχει γίνει ένα κόσμημα, ένα στολίδι
στις κρινίδες, το οποίο οφείλουμε να το πούμε. Και βλέπουμε τώρα ξαφνικά μια κυβέρνηση, ένα κράτος, να έρχεται και να σου λέει: «Όπα, εσύ τα έκανες όλα αυτά. Κάτσε λίγο να δω κάτι, να τα πάρω αν είναι εγώ, να επωφεληθώ το όσοι, ό,τι έχεις κάνει εσύ με κόπο και να σου πάρω και χρήματα από την τοπική σου οικονομία να τα στείλω στο κράτος». Λες και το κράτος δεν παίρνει ήδη αρκετά. Τέλος πάντων, πάμε διαφημίσεις. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Αναλυτής, τελευταίο μέρος της εκπομπής για σήμερα, ένα τέταρτο που είναι από τις 4.30 το απόγευμα, που είναι και από την λήξη της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε λίγο εκ νέου στο Παγκαίο, επειδή είχαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα κλείσουμε έτσι και με τον Δήμο Παγκαίου. Θα πάμε ευθύς αμέσως και θα καλησπερίσουμε τον επικεφαλής με την παράταξη «Σωστή επιλογή» στον Δήμο Παγκαίου, τον κύριο Δημήτρη Μπαταλογιάννη, και θα του πούμε και μάλιστα δημόσια συγχαρητήρια και για την Κατερίνα την Παταλογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Παταλογιάννη. Καλησπέρα, κύριε Τζεμιδάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την Κατερίνα. Μπράβο, μπράβο. Μας έκανε πραγματικά υπερήφανους η Κατερίνα, να το πούμε. Και πραγματικά να έχει λαμπρό μέλλον, και σίγουρα θα το έχει βασικά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και για τη στήριξη όλων των... Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα και από το κανάλι σας βέβαια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε λίγο να παράσουμε τώρα λίγο στα θέματα του Δήμου Παγκαίου. Καθώς η παράταξη «Σωστή επιλογή», κύριε Παταλογιάννη, έχει εκφράσει κάποιες προτάσεις σχετικά με τη νέα τουριστική περίοδο στον Δήμο Παγκαίου, η οποία έρχεται, η οποία σίγουρα βέβαια όπως και η περσινή θα είναι ιδιαίτερη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες προτάσεις που μπορούν να γίνουν για να υπάρχει ανάπτυξη αυτής στον Δήμο Παγκαίου. Για παραθέστε μας λίγο. Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, η μείωση εισοδήματος των επαγγελματιών του τουρισμού στην περιοχή μας ήταν 60% σε σχέση με το 2019, και μιλάμε πάντα για την περσινή τουριστική περίοδο του 2020. Δεν υπάρχει δυστυχώς εικόνα για τη φετινή τουριστική περίοδο, παρόλο ότι μπαίνουμε στην άνοιξη. Η περιοχή μας, όπως ξέρετε κύριε Τζεμιδάκη, στηρίζεται στον οδικό τουρισμό των Βαλκανίων. Οι περισσότεροι επισκέπτες και τουρίστες επιλέγουν τη συνοριακή διάβαση της Νηφαίας στην Ροδόπη για να έρθουν στις ακρογιαλιές του Δήμου Παγκαίου και να απολαύσουν τις υπηρεσίες τουρισμού που παρέχουμε. Πέρυσι, αν πιθανόν το ξέρετε, το γνωρίζετε, είχαμε μέχρι και 5 χιλιόμετρα ουράς αυτοκινήτων. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η συνοριακή διάβαση της Νηφαίας ακόμη δεν έχει θωρακιστεί με τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την γρήγορη χνηλάτιση και την ασφαλή πιστοποίηση των εισερχόμενων τουριστών. Η συνοριακή διάβαση στο τελωνείο του Κρομαχώνα όμως, όπως λειτουργήσε πέρυσι, έσπρωξε μεγάλο κύμα τουριστών σε άλλες περιοχές της Βόρειο Ελλάδος και όχι στις δικές μας, παρά ελαχίστων που προτίμησαν το Δήμο Παγκαίου. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Παγκαίου δεν μας έχουν παρουσιάσει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, προσαρμοσμένο βέβαια στα νέα επιδημιολογικά δεδομένα. Εμείς χτες συγκεκριμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο θέσαμε 5 σημεία στα οποία πρέπει να προσέξουμε και 5 συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν προς θετική κατεύθυνση όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο που έρχεται. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πιέσουμε άμεσα οι ίδιοι, αλλά και μέσω της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Περιφερειάρχη κ. Μέτιο, ώστε φέτος από το Πάσχα να ανοίξει η συνοριακή δίωδος της Νηφαίας και να εγκατασταθεί πλήρης εξοπλισμός για λήψη τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού και μονάδας που θα ελέγξει σύντομα και μεθοδικά το προφίλ των εισερχομένων τουριστών σε πλήρη συνεννόηση πάντα βέβαια με τον ΕΟΔΗ. Ένα δεύτερο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε ειδική διαφημιστική καμπάνια ξεχωριστά από την περιφέρεια και τον ΕΟΤ για να προβάλλουμε το χαμηλό επιδημιολογικό προφίλ που έχουμε αυτή τη στιγμή της περιοχής του Δήμου Παγκαίου και ευχόμαστε να έχουμε μέχρι το καλοκαίρι, αλλά και τις υψηλές υπηρεσίες που προσφέρουν για την ασφάλεια των τουριστών τα τουριστικά μας καταλήματα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ένα τρίτο, θα πρέπει να δημιουργήσουμε όλα τα εργαλεία για την προσέλκυση του εσωτερικού τουρισμού, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε τους περιορισμούς των Βαλκάνιων τουριστών.
Ένα τέταρτο, να εξετάσουμε τη δυνατότητα εμβολιασμού του προσωπικού των τουριστικών μας επιχειρήσεων σε χρονικά περιθώρια που θα θωροκίσουν το τουριστικό μας προϊόν. Και πέμπτο και τελευταίο, που είναι πολύ σοβαρό, κύριε Τζιμιδάκη, κάνουμε έκκληση στη Δημοτική Αρχή και χτες και σήμερα να ενεργοποιηθεί και να δώσει επιπλέον κίνητρα ανακούφισης στους επαγγελματίες του τουρισμού, γιατί φέτος θα έχουμε μια πολύ δύσκολη τουριστική περίοδο. Και βέβαια, αυτά που μπορούσε, εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε είναι τα δημοτικά τέλη, τα τέλη της ΔΕΙΑ, τα τέλη ενοικίασης κοινοχρήστων και δημοτικών χώρων, σε συνδυασμό πάντα με κοινές υπουργικές αποφάσεις των αρμοδίων υπουργείων που πρέπει να παρθούν ταυτόχρονα. Μέσω της ΚΕΔΕ, ζητήσαμε χτες, ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αναστασιάδης, μπορεί αλλά και πρέπει να πιέσει την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να πούμε ότι ο τουρισμός στο Δήμο Παγκαίου, αν δεχτεί ένα ακόμα χτύπημα φέτος, θα είναι η αρχή ενός ντόμινο καταστροφής. Άρα πρέπει να δείξουμε άμεσα αντανακλαστικά αντιμετώπισης μιας δύσκολης τουριστικής περίοδου, με οργάνωση, μεθοδικότητα και συνεργασίες πάντα με τους επαγγελματίες του τουρισμού που πείδουν. Μάλιστα. Κύριε Παταλογιάννη, σε σχέση με πέρσι και με τα όσα φυσικά είχαμε και διαδραματίστηκαν, που ελήφθησαν και κάποια ενδεχομένως μέτρα που ακολουθήθηκαν, πιστεύετε ότι και φέτος θα έχουμε αυτό το καλοκαίρι το δύσκολο, το δυσίωνο, και πως θα είμαστε πάλι σε αναζήτηση, αν θέλετε, επιπλέον τουριστών, γιατί αυτό είχαμε δει δυστυχώς πέρσι? Επειδή είμαι άνθρωπος παράλληλα και του τουρισμού, είμαι επαγγελματίας στον χώρο του τουρισμού, έχω άποψη. Ναι. Και πρέπει να σας πω ότι φέτος η χρονιά ενδεχομένως να είναι χειρότερη από ό,τι η περσινή. Πέρυσι είχε ξεκινήσει με θετικό πρόσημο όσον αφορά τις κρατήσεις τον Ιανουάριο, και μόλις επιβλήθηκε η καραντίνα από Φεβρουάριο και μετά, οι κρατήσεις παγώσανε και φτάσαμε στο σημείο από τον Μάιο και τον Ιούνιο να ξεκινήσουν να ακυρώνονται. Είχαμε όμως μια... λειτουργήσε ο τουρισμός μας στην περιοχή της τάξης των 40 με 50%. Βεβαίως όμως φέτος τα πράγματα είναι πολύ πιο χειρότερα. Δεν υπάρχει εικόνα για το τι μέλη γενέστε. Υπάρχουν πρακτικά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, όπως είναι η πρόσβαση των τουριστών, όπως το ανέφερα προηγουμένως. Και σε αυτά τα πρακτικά ζητήματα θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν νομίζω ότι η χρονιά θα είναι καλύτερη από πέρυσι. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι χειρότερη από πέρυσι. Άρα, σαν Δημοτική Αρχή, πρέπει άμεσα και όσο δυνατόν πιο σύντομα να έχει γίνει ήδη, πράγμα που δεν το βλέπουμε από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Παγκαίου, σχεδιασμός και να αρχίσει ήδη να υλοποιείται. Ούτε σχεδιασμός υπάρχει από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Παγκαίου, ούτε βλέπουμε να υλοποιείται κάτι προς θετική κατεύθυνση για να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη καλοκαιρινή περίοδο που έρχεται φέτος. Μάλιστα. Αυτό, κύριε Παταλογιάννη, και επειδή το αναφέρατε τώρα, εμείς θα κάνουμε και μια ανοιχτή πρόσκληση. Φυσικά, παρόν εσείς, κάποιος εκπρόσωπος από τουριστική ουσιαστικά εκπαιδευτικών επιχειρήσεων στο Παγκαίο, εστίασης είτε εμπορικών, και τον κύριο Δήμαρχο, έτσι ώστε να έχουμε μία εικόνα και να προχωρήσουν. Ανοιχτή πρόσκληση εδώ στην εκπομπή Αναλυτής, σε μετέπειτα εκπομπή από εβδομάδα ενδεχομένως ή από την παράλληλη εβδομάδα, για να, αυτό που είπατε εσείς, να πέσουν επιτάπητος κάποιες προτάσεις. Αυτό είναι και το καλό όλων, έτσι, να ακουστούν οι προτάσεις και να μεταφερθούν εκεί που πρέπει να μεταφερθούν, έτσι ώστε να έχουμε άμεσα τις υλοποιήσεις αυτών. Το κάνω ανοιχτή πρόσκληση από την εκπομπή εδώ πέρα και νομίζω ότι πρέπει προς αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε. Δεν είναι μόνο το Παγκαίο, είναι και η Θάσος, είναι και γενικότερα στο σύνολό τους οι τουριστικές περιοχές. Εδώ καθήνει τουριστικές φυσικά της Καβάλας, που πρέπει λίγο να το δούμε αναλυτικότερα το ζήτημα. Ίσως και ο Επιφράκης Τουρισμού, ο κύριος Τσόνης, να έχει και αυτό στην συμμετοχή του. Θα υπάρχει ένα κάλεσμα και από αυτόν. Αλλάζω θέμα, πάω στα σχολεία. Υπάρχει ψήφισμα για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων στο Δήμο Παγκαίου, κύριε Παταλογιάννη. Πιστεύετε ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να υπάρχει η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιστατικά COVID και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια του Δήμου Παγκαίου και έχουν πάρθει ήδη αποφάσεις να κλειστούν μεμονωμένα τμήματα για 14 μέρες. Αυτό που τονίσαμε χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι, πρώτον, λόγω του ότι λειτουργούν δυστυχώς πολυμελή τμήματα
και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια, και αυτό δυσχεραίνει το όλο καθεστώς. Και δεύτερον, ότι λόγω του ότι επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία, διότι στηβάζονται, κύριε Αντιμητάκη, κυριολεκτικά οι μαθητές στα λεωφορεία, προτείναμε χτες σαν δημοτική ομάδα να ζητηθεί. Κύριε Παταλογιάννη, βέβαια αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα, αυτό δεν ξέρω εάν ισχύει, διότι υπάρχει αποχή γενικότερα. Δεν ξέρω εάν στηβάζονται, όπως λέτε. Μπορεί να μην ισχύει τις τελευταίες μέρες. Τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Γιατί ακριβώς δεν νομίζω ότι. Γιατί υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει. Γιατί ο πρόεδρος βγήκε πριν από μερικές ημέρες στην εκπομπή μας και μας είπε ότι δεν ισχύει η συγκεκριμένη φωτογραφία. Είναι από τις 11 του Φλεβάρι, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή αυτό πρέπει λίγο να μην λέμε τώρα ότι στηβάζονται και το ένα. Ναι. Θα σου πω ότι η 11 του Φλεβάρι δεν είναι μακριά από τη σημερινή. Φυσικά, φυσικά και δεν είναι. Δεν διαφωνώ. Γενικά μιλάμε πάντα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το συνωστισμό της μεταφοράς των μαθητών με τα λεωφορεία. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, ούτε ο πρόεδρος. Ναι, που δεν είναι βέβαια, που δεν είναι βέβαια και η ευθύνη του πρόεδρου, έτσι, να το πούμε και αυτό. Ναι. Διότι υπάρχει δυστυχώς, θα το πω, δυστυχώς η νομική κάλυψη για 100% πληρότητα στα σχολεία, στα σχολικά λεωφορεία, συγγνώμη. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως το 100% κάλυψη δυσχεραίνει την όλη προσπάθεια που υποτίθεται ότι υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης για να μην υπάρχει μετάδοση του κορονοϊού. Δεν ταιριάζει το ένα με το άλλο. Αυτό ακριβώς. Όταν λες, βάζεις ένα νόμο και λες να μην υπάρχει διασπορά στα σχολεία, τι, πρέπει να σκέφτεσαι πριν το πράξεις. Αυτό όπως λέμε. Όπως ταιριάζουν και τα πολυμελή τμήματα. Αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στα τμήματα του Δήμου Παγκαίου, γενικότερα υπάρχουν 20 και 25 παιδιά σε κάθε τμήμα. Όλα αυτά λειτουργούν εις βάρος. Και για αυτούς τους λόγους καταθέσαμε χθες πρόταση ως δημοτική ομάδα να ζητηθεί από τη διοίκηση, όπως έγινε βέβαια και σε άλλους δήμους, μαθαίνουμε πρόσφατα, να γίνει διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων τουλάχιστον για 14 μέρες πριν κοκκινήσει και η περιοχή του Δήμου Παγκαίου. Και βέβαια ζητήσαμε να τονιστεί στην επιστολή του Δημάρχου και σε αυτό που στην έκκληση που προφανώς θα πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος, ότι το όλο πρόβλημα δυσχεραίνεται, όπως είπα προηγουμένως, και από τα πολυμελή τμήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή και από τη μεταφορά των μαθητών, όπου επικρατεί, όπως και να το κάνουμε, συνωστισμός και ευνοείται η μετάδοση του ιού. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει άμεσα να γίνουν ενέργειες. Υπάρχει τηλεδιάσκεψη σε εξέλιξη, εφόσον πληροφορούμε, και υπάρχουν γενικότερα οι πληροφορίες, υπάρχουν οι επικοινωνίες για να υπάρχει ένα από κοινού ψήφισμα. Και θα το έχουμε και στο δελτίο ειδήσεων του ένα Channel, αναλυτικό ρεπορτάζ και συνεντεύξεις γύρω από αυτό. Ότι πρέπει άμεσα να κλείσουν τα σχολεία. Θα υπάρχει κοινή δράση, κοινό μέτωπο, κύριε Παταλογιάννη, και πολύ ορθά το θέτεται, όλων των Δημάρχων και των Περιφερειάρχη Καβάλας, έτσι ώστε να έχουμε την επιστολή προς τους αρμοδίους για το κλείσιμο των σχολικών μονάδων. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει και λίγο χρόνος, θα πάω και στο τελευταίο θέμα της συζήτησης σχετικά με την αποδυνάμωση των τοπικών συμβουλίων μέσω των τελευταίων ουσιαστικά του σχεδίου νόμου που έχει έρθει, κύριε Παταλογιάννη. Τι ακριβώς προβλέπετε τώρα? Υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια υποβάθμισης και επιχειρείται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση όσον αφορά το ρόλο των τοπικών συμβουλίων. Εμείς χθες προτείναμε 7 σημεία στα οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα για να λειτουργήσουν τα τοπικά συμβούλια όπως πρέπει να λειτουργήσουν. Κατά πρώτο λόγο, πρέπει να διατηρηθεί ο ανεξάρτητος χαρακτήρας των τοπικών συμβουλίων. Σαν παράταξη σωστή επιλογή, όπου υπήρξαν υποψηφιότητες ανεξάρτητων ψηφοδελτίων όσον αφορά τα τοπικά, εμείς επιλέξαμε να μην συμμετέχουμε σε όσα χωριά η τοπική κοινωνία εκφράστηκε με ανεξάρτητα ψηφοδέλτια. Ναι. Να τη θέσει βέβαια με τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος κατέβασε παντού ψηφοδέλτια, και πρέπει να πούμε ότι όποια ανεξάρτητα ψηφοδέλτια κατεβήκανε, όλα εκλεγήκαν στο Δήμο Παγκαίου, και όχι μόνο αυτό, έχουν τρομερή επιτυχία και απόδοση στα καθήκοντά τους. Εδώ βέβαια πρέπει να το πούμε ότι ο κύριος Αναστασιάδης, ο σημερινός δήμαρχος του Δήμου Παγκαίου, είναι κατά του ανεξάρτητου χαρακτήρα, και το ζήτησα χτες να το ξεκαθαρίσει και το τόνισε ότι είναι κατά του ανεξάρτητου χαρακτήρα των τοπικών συμβουλίων, κάτι που δεν συνάδει με την αποκέντρωση και με τον τρόπο τον οποίο πρέπει να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Ένα δεύτερο είναι
ότι πρέπει να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες, το τονίσαμε αυτό χθες στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, και πόρους στις κοινότητες. Εδώ βέβαια έχουμε μια αντίθετη θέση από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου Παγκαίου. Πριν τώρα σας πω ότι η πάγια προκαταβολή δεν έχει δοθεί σε κανένα τοπικό συμβούλιο μέχρι τώρα και μιλάμε για το 2020, παρόλο που έχει ζητηθεί. Και είναι μια πάγια θέση από την σημερινή διοίκηση του Δήμου Παγκαίου να αποτρέπει τέτοιου είδους πρωτοβουλειών από τους τοπικούς προέδρους και τα τοπικά συμβούλια. Ένα τρίτο πράγμα που ζητήσαμε και ζητάμε είναι να μην καταργηθούν τα συμβούλια κοινότητας στις έδρες των Δήμων. Ναι. Με βάση το νομοσχέδιο καταργείται το Συμβούλιο Κοινότητας στην έδρα του Δήμου Παγκαίου που είναι η Ελευθερούπολη. Αυτό θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων, θα λειτουργήσει εις βάρος της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Παγκαίου που αφορά την έδρα του Δήμου, την Ελευθερούπολη, και είναι ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή για την Ελευθερούπολη, και πρέπει πάση θυσία αυτό να το πάρουν, η κυβέρνηση να το πάρει πίσω. Ναι. Ένα τέταρτο είναι να μην καταργηθούν τα συμβούλια κοινότητα σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων, κάτι που εισηγείται το σημερινό νομοσχέδιο. Με βάση την απογραφή του 2021 πλέον θα λειτουργήσει ο καινούργιος νόμος το 2023. Τα περισσότερα χωριά μας είναι κάτω των 500 κατοίκων. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε γνωστό στον κόσμο, ότι δεν θα υπάρχει πλέον τοπικό συμβούλιο με βάση την εισήγηση του νομοσχεδίου, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τις τοπικές κοινωνίες. Παράδειγμα, δεν θα μπορούν να ακουστούν. Το Αγίου Ανδρέα, του Μυρτοφύτου, της κοινότητας Μέλισσας Μεσιάς, που εκεί προανέφερα, ας πούμε, τρία τυχαία χωριά, τα τοπικά συμβούλια κάνουν φοβερή δουλειά απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Και ζητάμε πάση θυσία να μην καταργηθούν τοπικά συμβούλια. Το νομοσχέδιο προτείνει να υπάρχει ένας εκπρόσωπος κοινότητας, ούτε καν πρόεδρος, ένα άτομο και μόνο, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πολύ δύσκολο. Σίγουρα. Και δεν θα μπορεί να αποδώσει σε σχέση με τα τοπικά συμβούλια που είναι αυτή τη στιγμή των πενταμελών, ναι, που πραγματικά στον Άγιο Ανδρέα τυχαία το αναφέρω, έτσι, για να μην αδικήσω τους άλλους οικισμούς. Ειδικά στα χιόνια και τα πέντε παιδιά τρέχαν κυριολεκτικά το πρωί μέχρι το βράδυ για να καθαρίσουν τους δρόμους και είχαν πολύ καλή αποτελεσματικότητα με δική τους πρωτοβουλία και με δικά τους μηχανήματα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της καθημερινότητας και όχι μόνο. Μάλιστα. Ένα άλλο πράγμα που ζητάμε είναι να διατηρηθεί ο ρυθμός των εδρών του συμβουλίων της κοινότητας όσα έχουν. Θυμίζω ότι τα 7 μελή γίνονται τα 5 μελή και τα 5 μελή γίνονται 3 μελή. Ένα ακόμη, να διαμορφωθεί ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης, που αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται. Υπάρχει ένα συγκεντρωτισμό στο πλαίσιο του Δημάρχου που δυστυχώς στο Δήμο μας το εφαρμόζει αυτή τη στιγμή ο κύριος Αναστασιάδης, και θα πρέπει να δοθούν πολύ πιο περισσότερες αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια να λειτουργήσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αποκέντρωση και να όσο δυνατόν περισσότερο να φροντίζουν για τον τόπο τους ξεχωριστά σε κάθε χωριό. Και το τελευταίο που ζητήσαμε βέβαια και δεν έγινε δεκτό από την ΚΕΔΕ, αν είναι δυνατόν, να υπάρξει θεσμική εκπροσώπηση των κοινοτήτων σε ΚΕΔΕ και σε ΠΕΔ. Δεν το θέλουν αυτό οι περισσότεροι από τους δημάρχους. Θέλουν να υπάρχει μια συγκεντρωτική διοίκηση εις βάρος των χωριών, και σε πολλές περιπτώσεις και οι αποφάσεις της ΚΕΔΕ αλλά και της ΠΕΔ λειτουργούν αντίθετα με την έκφραση των τοπικών κοινωνιών, των μικρών χωριών κυρίως. Λοιπόν, κύριε Παταλογιάννη, πραγματικά τα έχετε αναφέρει όλα και προτάσεις πάρα πολύ σε θετική θέση, θετική φυσικά θέση. Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε, και ήδη με έχει ταράξει λίγο στο αυτί ο Μάκης. Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Καλό απόγευμα, να είστε καλά. Ραντεβού αύριο 2.30 ώρα εδώ, εκπομπή Αναλυτής, με την Μαρία Παπάζουλη, η οποία σήμερα δεν ήταν μαζί κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα είναι όμως αύριο. Θα έχουμε φυσικά όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις εξελίξεις, όλες τις ειδήσεις. Ακολουθεί απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, Γιώτα Χατζηθεοδόρου. Αύριο και πάλι μαζί εδώ, 2.30 ώρα, όπως πάντα, εκπομπή Αναλυτής. Γεια σας.